Βλέπεις όμως και αυτός αλλάζουν γραμμή. Αλλάζει και ο Πέρες μπροστά μου και τώρα αναγκάζομαι να κάνω το switchback από την άλλη πλευρά. Χώνομαι εδώ από την εσωτερική. Πατάω εκτός πίστας λίγο και βλέπετε δίνουν ακόμα μάχη εδώ ο Πέρες με τον Verstappen. Πού είστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Imola στην Ιταλία. Το δεύτερο αγώνα εδώ στην δεύτερη σεζόν στο Driver Career με την Alpine, μετά από ένα φανταστικό αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα. Άμα χάσατε το επεισόδιο πηγαίνετε δείτε το, γιατί ήταν ένας φανταστικός αγώνας. Ξεκινήσαμε στραβά και τελικά κάναμε έναν θεαματικό αγώνα. Τέλος πάντων, βουτάμε εδώ στο δεύτερο επεισόδιο, συνεχίζουμε με τις αναβαθμίσεις, περιμένουμε βασικά αναβαθμίσεις. Γίνονται και αναβαθμίσεις στα εργοστάσια της ομάδας, από ό,τι φαίνεται το AI του παιχνιδιού αρχίζει και κάνει και αναβαθμίσεις στα εργοστάσια που αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Προχωράμε το χρόνο να δούμε αν πετυχαίνουν οι αναβαθμίσεις που βάλαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Έβαλα άλλη μια αναβαθμίση στο σασί κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών και βλέπω ότι πέτυχε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα με τους πόντους που έχουμε θα ξοδέψουμε να κάνουμε και άλλη μια αναβάθμιση, πιθανόν να κάνουμε για το ERS, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε ERS, γιατί ξέρετε ότι ξοδεύω πάντα πάρα πολύ. Βέβαια τώρα θα βάλω μία στο σασί και μετά τις ελεύθερες δοκιμές θα δούμε αν θα μαζέψουμε αρκετούς πόντους για να βάλουμε και την αναβάθμιση για το ERS. Συνεχίζουμε με αυτά που μπορούμε, γιατί δεν είναι και πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε αναβάθμιση. Θα πάμε τώρα εδώ στις κατακτήρες δοκιμές για το Grand Prix της Ίμολας, που την προηγούμενη σεζόν με τη Williams είχαμε εγκατάλειψη αν δεν κάνω λάθος. Γενικά είναι μία πίστα που, παρόλο που έχω ένα πολύ καλό setup και το ξέρετε πολύ καλά από την σεζόν με την Jaguar, δεν είμαι πολύ γρήγορος και δεν περιμένω πάρα πολλά. Βέβαια πήγαμε κατευθείαν στο Q2, από το Q1 πέρασα πολύ άνετα με μία μόλις προσπάθεια. Τώρα στο Q2 μετά την πρώτη μου προσπάθεια είμαι στη 13η θέση και να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση μας. Σε σχέση όμως με τον Μπαχρέιν εδώ δεν θα ευνοηθούμε από τη στρατηγική, γι' αυτό πρέπει να βελτιώσω όσο περισσότερο γίνεται το χρόνο μου. Αν καταφέρω να περάσω το Q3 καλώς, αν δεν καταφέρω να ανεβώ όσο πιο υψηλά γίνεται. Τώρα εδώ στο πρώτο σέκτορ βελτιώνω λιγάκι τον χρόνο μου. Τώρα μπήκαμε στο δεύτερο σέκτορ, έχασα λίγο έδαφος σε σχέση με το καλύτερό μου πέρασμα. Ελπίζω να βελτιώσω τον χρόνο μου, να καταφέρω να ανεβώ πιο ψηλά, γιατί ξέρω ότι σε αυτή την πίστα δεν θα έχω καλό ρυθμό και σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε εξίσου δυνατό αποτέλεσμα όπως φέραμε και στο Μπαχρέιν. Δεύτερο σέκτορ, εδώ θα γίνει η χρονομέτρηση, σχεδόν 1/10 πιο γρήγορος από το καλύτερό μου πέρασμα στην πρώτη μου προσπάθεια. Και τώρα μένει το τρίτο σέκτορ, όπου εδώ μπορώ να κερδίσω λίγο χρόνο, γιατί έκανα λίγα λαθάκια στις δύο τελευταίες στροφές και ίσως να καταφέρουμε να βελτιώσουμε έτσι τη θέση μας. Πρώτη τελευταία στροφή, εδώ την πήραμε πολύ σωστά, κερδίζουμε άλλο 1/10 και στην τελευταία στροφή είχαμε πολύ καλή έξοδο από την τελευταία στροφή. Θα πάμε στα 3/10 στο σύνολο βελτίωση χρόνου. Περνάμε τώρα τη γραμμή τερματισμού, ανεβήκαμε στην 10η θέση, είμαι μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τον Νόρις που είναι στην 1η θέση και τώρα θα περιμένουμε και το γράφημα να δούμε το τελικό αποτέλεσμα αφού ολοκληρώσουν όλοι οι οδηγοί την προσπάθειά τους. Βλέπετε τελικά τερμάτισα στην 10η θέση, δεν πέρασα στην επόμενη φάση. Βέβαια πέρασε ο Φερνάντο Αλόνσο και βλέπετε ότι είναι 2/10 μόλις μακριά από τον πρώτο Ντάνιελ Ρικάρντο. Τελικά ο Ντάνιελ Ρικάρντο κατάφερε και ανέβηκε στην πρώτη θέση και ίσως να δούμε ανακατατάξεις στην pole position. Πάμε όμως να δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός και θα έχουμε στην pole position τον Valtteri Bottas και δεύτερος ο Lewis Hamilton, από ό,τι φαίνεται τελικά στο Q3 ήταν πιο δυνατές οι Mercedes, πάλι έχουν πρώτη σειρά εγκίνησης. Τρίτος είναι ο Σέρχιο Πέρες, τέταρτος Verstappen, πέμπτος ο Αλόνσο teammate μου, από ό,τι φαίνεται τα πήγε καλά. Μετά έκτος είναι η πρώτη McLaren και η δεύτερη McLaren είναι στην 10η θέση με τον Ricardo. Εγώ θα ξεκινήσω από την 10η θέση, δεν ευνοούμε από καμία ποινή κάποιου οδηγού, έτσι θα πρέπει να παλέψουμε στα ίσα. Δεν θα έχουμε την επιλογή να μας ευνοήσει η στρατηγική, ίσως λιγάκι λόγω διαφορετικής γόμας στο δεύτερο stint, αλλά κυρίως θα είναι η οδηγική μας ικανότητα και ξέρω ότι τα ποτάκια εδώ είναι πάρα πολύ δυνατά. Τώρα όσον αφορά τη στρατηγική, η στρατηγική θα είναι ενός pit stop, θα ξεκινήσουμε με μαλακά ελαστικά και βλέπω η ομάδα μας προτείνει και στρατηγική ενός pit stop να βάλουμε αντία σκληρά, να βάλουμε μεσαία. Θα επιλέξουμε εννοείται αυτή τη στρατηγική και φαίνεται ότι προς το τέλος μπορεί να έχουμε και βροχή. Θα το δούμε αυτό, εμείς θα πάμε με αυτή τη στρατηγική για την ώρα, ελπίζουμε σε μια καλή εγκίνηση και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσες περισσότερες θέσεις γίνεται, ειδικά στον πρώτο γύρο, και από εκεί και πέρα να δούμε τι ρυθμό έχουμε και αν μπορούμε να ακολουθήσουμε τα μποτάκια. Πάμε όμως στην εγκίνηση για το Grand Prix της Ίμολας.
Και είμαστε στην εγκίνησία του Grand Prix της Ίμολας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε πολύ καλύτερα από τον Ρικάρντο και αμέσως τον προσπερνάμε. Και κολλάω εδώ πίσω από τον Σάιντ. Βλέπετε, ο Ρικάρντο επιμένει γιατί έχει ταχύτερο μονοθέσιο. Έχω την εσωτερική για την πρώτη στροφή εδώ. Θα βουτήξουμε στα φρένα από την εσωτερική εδώ στις 2 Ferrari και τις περνάω και τις 2 μαζί. Και ανεβαίνω πλέον στην 8η θέση. Ο Αλόνζο έχει χάσει κάποιες θέσεις. Δίνει μάχη εδώ με τον Γκασλί. Αλλάζω γραμμή εγώ από τα αριστερά εδώ να δούμε αν θα μπορέσω να βουτήξω τα φρένα από την εσωτερική. Ο Γκασλί επιμένει εδώ παραλίγο να έχουμε επαφή. Βγαίνω και εκτός πίστας. Κρατιέμαι ακόμα εντός πίστας με το ζόρι. Ο Γκασλί επιμένει από την εξωτερική. Στην επόμενη στροφή έχω όμως την εσωτερική γραμμή εδώ. Ανοίγω λίγο τη γραμμή μου γιατί είχα ένα γκλίστριμα και καταφέρνω και ανεβαίνω στην 7η θέση. Επόμενος μπροστά μου είναι ο Αλόνζο. Είχαμε πολύ καλή εγκίνηση. Μπήκαμε μέσα στους βαθμούς. Δυστυχώς ο Αλόνζο έχασε μια θέση γιατί νομίζω από την 5η θέση ξεκινούσε. Αλλά σημασία έχει να ξεκινήσω και εγώ καλά, μιας και εγώ είμαι αυτή τη στιγμή ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Πρώτος γύρος καλά ξεκινήσαμε, απομακρύνθηκε βέβαια λιγάκι εδώ ο Αλόνζο, αλλά εδώ είναι το κομμάτι που εγώ είμαι πολύ γρήγορο σε σχέση με τα ποτάκια. Αυτό εδώ το σικέιν εγώ κερδίζω πολύ έδαφος. Και βλέπετε, μείωσα αμέσως από τον Αλόνζο, από το 1,5 δευτερόλεπτο που ήταν, πήγαμε σχεδόν στο 1 δευτερόλεπτο. Και βλέπω εδώ καθυτερεί κιόλας μέσα στις τελευταίες στροφές, καθυτερούν όλοι, μάλλον κάτι έχει συμβεί λίγο πιο μπροστά. Και βλέπετε εδώ, μπαίνουμε τώρα στη μεγάλη ευθεία τερματισμού. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω πολύ ERS για να πλησιάσω τον Αλόνζο και να μείνω κοντά του, ώστε από τον τρίτο γύρο και μετά να έχουμε το DRS. Φτάνουμε τώρα εδώ στην πρώτη στροφή. Κάποιος εκεί μπροστά είχε μια επαφή. Αρχίζουν καθυστερούν εδώ τα μονοθέσια. Βλέπετε, τους πλησιάζω πολύ γρήγορα. Ο Αλόνζο εκεί δίνει μάχη με μια Red Bull. Δίνει μια μάχη με μια Red Bull και χώνομαι κι εγώ από την εσωτερική εδώ. Και βλέπετε, ρόντα με ρόντα με τον Αλόνζο. Είμαι ανάμεσα από δύο μονοθέσια από την εξωτερική από τον Αλόνζο. Προσπαθώ να μάχομαι και να κερδίσω τη μάχη εδώ με τη Red Bull και την Alpine του teammate μου και κατάφερα και τους προσπέρασα. Και επόμενος μπροστά μου είναι ο Λάντο Νόρις. Βλέπετε εδώ επιμένει ο Verstappen από την εσωτερική. Ρόντα με ρόντα κατεβαίνουμε στην επόμενη στροφή να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτή τη μάχη. Κρατάω ακόμα την εσωτερική γραμμή. Επιμένει ο Verstappen, έχει την εξωτερική στην επόμενη και εν τέλει υποχώρησε. Και να δούμε τώρα αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε εδώ τον Λάντο Νόρις που αυτός φαίνεται ότι έχει σπασμένο end plate. Αυτός καθυστερούσε και εδώ βλέπετε από το CK είχα καλύτερη έξοδο από τον Νόρις. Τώρα ρόντα με ρόντα εδώ με τον Νόρις από την αριστερή πλευρά στον Νόρις. Να δούμε μέχρι την επόμενη στροφή αν θα μπορέσω να τον προσπεράσω. Και ναι, τον προσπερνάω και ανεβαίνω άλλη μία θέση. Είμαι τώρα μπροστά από τον Νόρις και πολύ τυχερός που είχε αυτό το συμβάν ο Νόρις. Και έτσι μπορούσα να κερδίσω τρεις θέσεις, να περάσω και τον teammate μου και τον Verstappen και τον Νόρις τώρα που μπαίνει στα pit. Και φτάσαμε στον τρίτο γύρο και βλέπετε ότι ανέβηκα στην τέταρτη θέση. Είμαι 3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Πέρες, αλλά έχω βγάλει εκτός DRS αυτή τη στιγμή το Max Verstappen και ίσως αυτό να μας ευνοήσει να μπορέσουμε να πιέσουμε να φτάσουμε τον Σέρχιο Πέρες. Και φτάσαμε στον 11ο γύρο. Κατάφερα μετά από τόσους γύρους κυνηγητού να φτάσω το Σέρχιο Πέρες. Βέβαια κουβάλισα και τον Verstappen μαζί μου γιατί με ξαναπλησίασε και μπήκε στον DRS μου. Αλλά κατάφερα να φτάσω το Σέρχιο Πέρες και τις δύο Mercedes. Γιατί οι δύο Mercedes είχαν φύγει πολύ μακριά, αλλά δίνουν μάχη συνεχώς μεταξύ τους και καθυστερούν ο ένας τον άλλον. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία μάχη για το βάθρο. Τώρα θα έχω για πρώτη φορά τον DRS από τον Σέρχιο Πέρες. Έχω λίγη φθορά στα ελαστικά, αλλά είμαι λίγο πιο γρήγορος από τα ποτάκια. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω αυτό, αλλά είμαι πιο γρήγορος και ίσως να καταφέρουμε εδώ να προσπεράσουμε το Σέρχιο Πέρες που δεν θα έχει DRS από τις δύο Mercedes μπροστά του. Τώρα θα μπούμε στην ευθεία τερματισμού. Είχε ένα γκλίστριμα εδώ ο Πέρες. Κολλάω πίσω του, παίρνω τα και να έχω ανοιχτό το ERS και το DRS. Τώρα αλλάζουμε το γραμμή από την αριστερή πλευρά. Ρώτα με τον Πέρες την ώρα που ο Χάμιλτον μπήκε στα pit. Περνάω τον Πέρες, ανεβαίνω τώρα στην δεύτερη θέση. Στην ουσία είμαι στην τρίτη θέση και θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε τον Βάλτερ Μπότας μέχρι να μπουν να κάνουν αλλαγή ελαστικών. Μόλις μπει ο Σέρχιο Πέρες αμέσως θα απαντήσω κι εγώ, αν και εγώ θα έπρεπε να μπω στο τέλος του 14ου γύρου. Άμα μπει πιο νωρίς ο Σέρχιο Πέρες, αμέσως θα απαντήσω κι εγώ γιατί φοβάμαι το undercut, μη με ξαναπεράσει και μην χρειαστεί να τον ξαναπροσπεράσω εγώ μέσα στην πίστα. Γιατί βλέπω ότι έχω πολύ καλό ρυθμό και ίσως να δώσουμε μάχη ακόμα και για την νίκη με το ρυθμό που έχω. Ειδικά αν οι δύο Mercedes συνεχίζουν και δώσουν μάχη μεταξύ τους. Τώρα λογικά σε αυτό το γύρο στο τέλος θα μπει και ο Βάλτερι Μπότας γιατί μπήκε στον προηγούμενο ο Lewis Hamilton.
και ίσως να υπάρχει μια πολύ σκληρή μάχη για αυτές τις πρώτες θέσεις ανάμεσα σε εμένα, τις δύο Mercedes και τον Sergio Perez, και γιατί όχι και τον Mark Verstappen που ήταν κοντά μας, τον κουβάλισα εκεί με το DRS και έχει ήδη φρέσκα ελαστικά. Μπήκε νωρίτερα αυτός να βάλει φρέσκα ελαστικά. Λογικά αυτοί θα βάλουν σκληρά ελαστικά. Εγώ θα πάω βέβαια για τα μεσαία. Βλέπετε ότι ο Valtteri Bottas μπαίνει στα pit, μπαίνει και ο Sergio Perez, και αυτό σημαίνει στο τέλος αυτού του 13ου γύρου θα μπω και εγώ να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών. Εγώ θα βάλω μεσαία ελαστικά, ενώ ο Μπότας και ο Πέρες θα βάλουν σκληρά ελαστικά. Και στο τέλος, όπως είπα, του επόμενου γύρου, μπαίνουμε τώρα να κάνουμε τη δική μας αλλαγή ελαστικών. Είμαστε μέσα στο pit lane και να δούμε αν θα καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε μπροστά από τον Σέρχιο Πέρες. Ο Σέρχιο Πέρες βέβαια έχασε τη θέση του από τον Max Verstappen. Τώρα βγαίνουμε από το γκαράζ της ομάδας μας, έχουμε βάλει τα μεσαία ελαστικά. Λογικά οι δύο Mercedes θα μας περάσουν, αλλά θα είναι πολύ κοντά σε εμάς. Να δούμε όμως πού θα βρεθούμε σε σχέση με τις δύο Red Bull που είναι κοντά και είναι ήδη στην μεγάλη ευθεία τερματισμού. Έρχονται σιγά σιγά οι δύο Red Bull. Βλέπετε, έρχονται εδώ, περνάνε μπροστά οι δύο Red Bull και ίσα ίσα καταφέρνω και βγαίνω μπροστά από τον Lando Norris. Κρίμα αυτό που δεν μπορούσα να κρατηθώ μπροστά από τις Red Bull και τώρα θα πρέπει να τις ξανακυνηγήσω, την ώρα που βλέπετε ότι δίνουν μάχη μεταξύ τους. Ξαναπέρασε μπροστά ο Max Verstappen. Εγώ θα δεχτώ και λίγη πίεση εδώ από τον Lando Norris που έχει μεσαία ελαστικά, δεν ξέρω πως κατάφερε και ξαναβρέθηκε τόσο ψηλά, δεν είχαμε και κάποιο safety car, αλλά βλέπετε ότι είναι ψηλά και λογικά θα έχει άλλο ένα pit stop ο Lando Norris. Δεν ξέρω σε τι στρατηγική είναι. Πάντως τώρα με τα ζεστά ελαστικά μπορεί και να με πιέσει τουλάχιστον σε αυτό τον πρώτο γύρο. Αλλά και εγώ ελπίζω να μπορέσω να καταφέρω να κρατηθώ κοντά στις δύο Red Bull. Εύχομαι να δώσουν μάχη μεταξύ τους, να καθυστερούν ο ένας τον άλλον, ώστε να μπορέσω να τους προσπεράσω, να βάλω στόχο να φτάσω τις δύο Mercedes. Ο Norris είναι κολλημένος πίσω μου. Φτάσαμε εδώ στο γρήγορο σικέιν της πίστας που εγώ κερδίζω πολύ χρόνο. Βλέπετε, είχα και ένα μικρό γλιστριματάκι και ευτυχώς κατάφερα να κρατηθώ μέσα στην πίστα. Είμαι πολύ κοντά εδώ στον Σέρχιο Πέρες, κολλημένος πίσω του. Θα έχω τον DRS στη μεγάλη ευθεία. Βέβαια θα έχει και αυτό τον DRS από τον Verstappen μπροστά του. Τώρα είμαστε εδώ, τελευταία στροφή. Βγαίνουμε από την τελευταία στροφή. Κολλάω πίσω από τον Πέρες να πάρω τα κενά. Ανοίγω και τον DRS τώρα και να δούμε εδώ. Έχουμε ανοιχτό το DRS. Παίρνω τα κενά από τον Πέρες, τον πλησιάζω εδώ, αλλά δεν τον πλησιάζω αρκετά γρήγορα. Ο Πέρες πλησιάζει τον Max Verstappen. Έχει κολλήσει εντελώς πίσω του. Αλλάζει γραμμή από την αριστερή πλευρά. Ο Verstappen προσπαθεί να τον στριμώξει εκεί. Έχουν μια μικρή επαφή εδώ. Προσπαθώ να του αποφύγω και του δύο και βλέπετε εδώ. Δεν βρίσκω το χώρο να προσπεράσω τον Πέρες, ενώ είχα μια μικρή ευκαιρία. Και τώρα έρχεται ο Norris από την αριστερή πλευρά. Εδώ πήγε να ρίξει μια ματιά από την εσωτερική. Ευτυχώς του έκλεισα την πόρτα και μπορώ και τον κρατάω πίσω μου. Πολύ ωραίες μάχες εδώ, αλλά όσο κάθομαι πίσω από τους δύο Ταύρους θα με καθυστερήσουν στο κυνήγι που θέλω να κάνω, να πιάσω τις δύο Mercedes που ακόμα συνεχίζουν και δίνουν μάχη μεταξύ τους. Και όσο δίνουν μάχη, όπως ξέρετε, καθυστερούν ο ένας τον άλλον. Και θα έχω μια μεγάλη ευκαιρία, αν καταφέρω να γλιτώσω από τις δύο Red Bull, να βρεθώ σε μάχη για βάθρο ή ακόμα και για νίκη. Εδώ έκανα λίγο λάθος την έξοδο από τη στροφή. Δέχομαι τώρα επίθεση από τον Norris, έχει κολλήσει πίσω μου. Αλλάζει γραμμή εδώ, αλλά φτάσαμε ήδη στο chicane και καταφέρνω και τον κρατάω πίσω μου. Ευτυχώς κατάφερα να τον κρατήσω πίσω μου, γιατί δεν με παίρνει αυτή τη στιγμή να με περάσει ο Lando Norris την ώρα που έχω τους δύο Ταύρους μπροστά μου και τους κυνηγάω. Με καθυστερούν αυτή τη στιγμή. Νιώθω ότι είμαι πιο γρήγορος από αυτούς, ειδικά που έχουν τα σκληρά ελαστικά. Εγώ με την μεσαία γόμα σίγουρα είμαι πιο γρήγορος, αλλά ο Verstappen είναι πολύ γρήγορος στην ευθεία. Γενικά η Red Bull είναι πολύ γρήγορη στην ευθεία σε σχέση με την Alpine σε αυτή τη δεύτερη σεζόν. Εδώ κολλάω πίσω από τον Πέρες να πάρω τα κενά. Έχω ανοιχτό τον DRS όπως και αυτός. Αλλάζω γραμμή. Αλλάζει και ο Πέρες μπροστά μου και τώρα αναγκάζομαι να κάνω το switchback από την άλλη πλευρά. Χώνομαι εδώ από την εσωτερική. Πατάω εκτός πίστας λίγο και βλέπετε δίνουν ακόμα μάχη εδώ ο Πέρες με τον Verstappen. Απίστευτες μάχες εδώ οι τρεις μας. Και έρχεται και ο Norris εδώ από την αριστερή πλευρά. Έχει την εσωτερική για την επόμενη στροφή και εδώ καθυστερούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά ευτυχώς κατάφερα να τον κρατήσω πίσω μου και κρατιέμαι ακόμα στην πέμπτη θέση. Απομακρύνθηκαν βέβαια λιγάκι ο Πέρες και ο Verstappen. Τώρα πάλι θα πρέπει να πιέσω να τους πλησιάσω. Όσο βέβαια δεν με βγάζουν από τον DRS, είμαι σε καλή κατάσταση και ακόμα είμαι στη μάχη για το βάθρο. Αλλά δίνουμε έτσι ανάσες συνεχώς να απομακρυνθούν οι δύο Mercedes που συνεχίζουν και δίνουν μάχη μεταξύ τους. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν περίμενα σήμερα να έχω τόσο καλό ρυθμό. Φαίνεται ότι η Alpine είναι πολύ δυνατή. Και φτάσαμε στον 17ο γύρο στο τέλος. Μπαίνουμε τώρα στον 18ο. Θα έχω τον DRS εδώ από τον Πέρες πάλι στη μεγάλη ευθεία. Κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά. Είμαι πολύ μακριά. Ο Norris τώρα μπήκε να κάνει αλλαγή ελαστικών όπως το περίμενα. Ο Ricardo τώρα είναι στην 6η θέση. Εδώ βλέπετε
δίνουν μάχη δύο οδηγοί. Ο Πέρες επιμένει, προσπαθεί να το στριμώξει το Verstappen. Δεν το καταφέρνει, καθυστερούν ο ένας τον άλλον. Και εγώ μπαίνω τώρα στη μάχη με τον Verstappen. Εδώ βλέπετε, προσπαθώ να χωθώ, δεν το καταφέρνω εκεί. Και θα πρέπει να κάνουμε ακόμα υπομονή. Προσπαθώ εδώ να βρω έστω ένα μικρό κενό, να μπορέσω να χώσω λίγο τη μύτη μου, ώστε να είναι πιο προσεκτικοί οι οδηγοί στο πώς θα κλείσουν τις γραμμές τους. Αλλά δεν βρίσκω ούτε μια ευκαιρία. Ειδικά αυτά τα ωραία πλάνα εδώ, βλέπετε από το ελικόπτερο πώς κυνηγιόμαστε και οι τρεις εδώ. Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι που σήμερα έχω τέτοιου είδους μάχη, που είμαι πιο γρήγορος από τους οδηγούς, αλλά δεν μπορώ ακόμα να τους προσπεράσω. Και έτσι τους κυνηγάω. Μ' αρέσει όταν πέφτει κυνήγι και έτσι έχουμε όλη την ώρα μια μικρή δράση μπροστά μας. Τώρα πάμε στο τρίτο σέκτορ, εδώ στο πίσω κομμάτι που είμαι πιο γρήγορος. Πλησιάζουμε σιγά σιγά την πρώτη τελευταία στροφή και μετά σιγά σιγά θα μπούμε στην μεγάλη ευθεία τερματισμού. Θα είμαι πάρα πολύ κοντά εδώ στη Red Bull μπροστά μου και ίσως θα μπορέσω να τον προσπεράσω. Τώρα μπαίνουμε στην ευθεία τερματισμού. Κολλάω εδώ πίσω από τον Σέρχιο Πέρες και βλέπετε τα κενά. Έχω ανοιχτό τον DRS και το DRS. Και ο Πέρες έχει ανοιχτό τον DRS. Πλησιάζει και αυτό τον Verstappen. Έχω πλησιάσει πιο γρήγορα τον Πέρες. Αλλάζω γραμμή εδώ από την δεξιά πλευρά. Τώρα δεν μπορεί να κάνει την αλλαγή. Ο Verstappen προσπαθεί να αμυνθεί στον Πέρες από την εξωτερική. Εδώ φρενάροντας πιο αργά και πατώντας λίγο εκτός πίστας. Καταφέρνω και προσπερνάω εδώ τον Max Verstappen από την εξωτερική και ανεβαίνω στην τρίτη θέση. Τους πέρασα και τους δύο τάβρους εδώ. Και πλέον ανέβηκα στην τρίτη θέση. Βέβαια είναι πολύ μακριά τώρα οι δύο Mercedes. Αλλά ίσως να καταφέρω να τους φτάσω μέχρι το τέλος του αγώνα με τα μεσαία ελαστικά, ενώ δίνουν ακόμα μάχη οι δύο οδηγοί της Red Bull και σίγουρα αυτό θα τους καθυστερήσει και θα μου δώσουν έτσι εμένα την ευκαιρία να τους βγάλω από το DRS, να πάρω ανάσες και έτσι να μπορέσω να πιέσω να φτάσω τον Bottas και τον Hamilton που είναι στα 6,3 δευτερόλεπτα και 6,8 αντίστοιχα. Και φτάσαμε στον τελευταίο γύρο. Εν τέλει δεν κατάφερα να φτάσω του Hamilton και τον Bottas, τους μείωσα μέχρι τα 4 δευτερόλεπτα, αλλά μετά υποχώρησαν τα δικά μου ελαστικά και πλέον δεν έχω καλό ρυθμό. Αλλά είμαι μπροστά από τον Πέρες και τον Verstappen. Βλέπετε ότι έχω μια απόσταση ασφαλείας και συνεχίζω και παραμένω στην τρίτη θέση. Από ό,τι φαίνεται, ο δεύτερος αγώνας θα τερματίσουμε πάλι στο βάθρο, που είναι ένα φοβερό αποτέλεσμα, ειδικά για το μονοθέσιο που έχουμε, που ακόμα δεν έχουμε top μονοθέσιο. Υπάρχουν πιο γρήγορες ομάδες από εμάς, όπως είναι η Mercedes, η Red Bull και η McLaren, αλλά καταφέρνω και το βάζω στο βάθρο για άλλη μια φορά το δικό μου μονοθέσιο και θα παραμείνω ακόμα πρώτος στην βαθμολογία με αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ δυνατό αποτέλεσμα, πολύ ωραίος αγώνας σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η δράση. Μπορεί να είναι λίγο πιο μικρό επεισόδιο από ό,τι τα συνηθισμένα, αλλά είχαμε τη δράση που χρειαζόμασταν. Ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Μένει τώρα μισός γύρος να τελειώσουμε τον αγώνα μας. Βλέπετε ότι τώρα μεγαλώνει η διαφορά από τις δύο Mercedes. Από ό,τι φαίνεται, ο Valtteri Bottas θα κερδίσει τον δεύτερο αγώνα. Για άλλη μια φορά, ο Lewis Hamilton 2 στα 2 δεν καταφέρνει να πάρει νίκη. Βέβαια, αυτή τη φορά θα είναι στο βάθρο, θα είναι στο 1-2 της Mercedes, αλλά δεν καταφέρνει να πάρει νίκη στους πρώτους δύο αγώνες. Φτάνουμε τώρα εδώ στην πρώτη τελευταία στροφή. Πολύ προσεκτικά, να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Τελευταία στροφή. Βγαίνουμε τώρα από την τελευταία στροφή. Επιταχύνουμε τώρα εδώ. Θα περάσουμε τώρα την γραμμή τερματισμού και θα πάρουμε μια φοβερή τρίτη θέση εδώ με την Alpine. Και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και από τον Αλόνσο. Νομίζω ο Αλόνσο τερμάτισε στην έκτη θέση. Πολύ δυνατό αποτέλεσμα για την Alpine. Αλλά με αυτό το αποτέλεσμα η Mercedes νομίζω περνάει στην πρώτη θέση βαθμολογικά. Παρόλο που έχω μια νίκη και μια τρίτη θέση. Επειδή δεν βαθμολογήθηκε στον προηγούμενο αγώνα καθόλου ο Αλόνσο, δεν μπορούμε να περάσουμε εμείς τώρα στην πρώτη θέση μπροστά από τη McLaren που είχε πάρει την πρώτη θέση στον Bahrain. Μεγάλος νικητής όμως εδώ, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas ξεκινάει καλά τη σεζόν του, γιατί τώρα είναι μπροστά από τον Lewis Hamilton βαθμολογικά μετά από δύο αγώνες. Πολύ σημαντικό αυτό για τον ίδιο, για τη μάχη στο πρωτάθλημα. Εγώ δεν ξέρω πόσο θα καταφέρω να κρυφτώ εδώ κοντά με τους πρωτοπόρους, ειδικά τώρα στην αρχή της σεζόν, αλλά όσο καταφέρνω, γιατί όχι, θα πω ευχαριστώ και θα το δεχτώ. Πανηγυρία τη Mercedes, 1-2, πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Εγώ στην τρίτη θέση, πολύ ευχαριστημένος με την απόδοσή μου, ειδικά με τις μάχες που είχαμε σήμερα. Και θα δούμε τώρα και την τελική κατάταξη, θα δούμε και τη βαθμολογία εννοείται. Βλέπετε τελικά ο Αλόνσο τερμάτισε στην 7η θέση, πήρε 6 βαθμούς. Με τους 15 δικούς μου πήγαμε στους 21 βαθμούς για την Alpine. Τώρα, όσον αφορά τον βαθμολογικό πίνακα, για μένα δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένω πρώτος με μία πρώτη θέση και μία τρίτη θέση από αυτό τον αγώνα, 40 βαθμούς. Όμως ο Valtteri Bottas ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς διαφορά από εμένα και τρίτος ο Lewis Hamilton με 10 βαθμούς. Πολύ κοντά όλοι οι οδηγοί μεταξύ μας. Εννοείται είναι και ο δεύτερος αγώνας, όλοι θα είμαστε πάρα πολύ κοντά μεταξύ μας. Και να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα κατασκευαστών.
Παραμένουμε στη δεύτερη θέση, 15 βαθμούς τώρα πίσω από την Mercedes και μπροστά 2 βαθμούς από τη McLaren που έπεσε στην τρίτη θέση. Αυτά είναι για το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε εννοείται να με στηρίξετε και με μια εγγραφή γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ να κάνω αυτές τις σειρές. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix εδώ στην καριέρα που θα είναι το Grand Prix της Πορτογαλίας και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!